με τον κύριο Βάβη Γεωργίου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και εκπρόσωπο του Δήμου Λουτρακίου στην Ειδικούς Επιτροπή της ΤΕΔ. Κύριε Γεωργίου, μόλις ολοκληρώθηκε μια κρίσιμη ψηφοφορία εδώ στην ΤΕΔ που είχε σχέση με τον Καλλικράτη. Θέλω να μου πείτε πόσο ικανοποιημένοι ή δικαιωμένοι αισθάνεστε σαν Δήμος Λουτρακίου από τις προτάσεις όλων των Δημάρχων και όλων των μελών της Ειδικούς σας Επιτροπής που ακούστηκαν. Πράγματι, κύριε Γιαννιδάκη, σήμερα στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων έγινε μια πολύ καλή συζήτηση και κατατεθήκανε προτάσεις από το σύνολο των αυτοδιοικητικών του νομού μας. Οι προτάσεις που ακουστήκανε, μόνο ικανοποιημένους μπορούν να μας αφήνουν σαν Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας. Και για τις προτάσεις που εμείς έχουμε κάνει σχετικά με τη συνένωση, με το καινούριο σχέδιο της διοικητικής μεταρρύθμισης στον Καλλικράτη. Η πρόταση δική σας νομίζω είναι συγκεκριμένη, μιλάει για συνένωση με τους Αγίους Θεοδόρους. Η δική μας η πρόταση είναι συγκεκριμένη, όχι μόνο μιλάει για συνένωση μόνο με τον όμορο Δήμο Αγίων Θεοδόρων, αλλά συγκεκριμένα ότι δεν θα πειραχτούν και τα διοικητικά μας όρια προς τη μεριά της Ισθνίας είτε του τοπικού διαμερίσματος της Κυραυρίσης. Όλη η συζήτηση λοιπόν, από όλη τη συζήτηση λοιπόν διαφάνει ότι πράγματι έχουν πιστεί οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, αν δεν κάνω λάθος μόνο δύο μόνο δήμοι. Ο δήμαρχος Άσου Λεχαίου και ο δήμαρχος Τενέας μίλησαν για πιθανή συνένωση Λουτρακίου Κορίνθου. Μόνο δύο δήμοι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν πιστεί ότι το Λουτράκι έχει τη δυνατότητα, έχει όλα αυτά τα εχέγγυα να συνενωθεί με τον Δήμο Αγίων Θεοδόρων. Εμείς μόνο ικανοποιημένοι μπορούμε να αισθανόμαστε από αυτή την εξέλιξη. Θεωρούμε ότι τη δουλειά που έχουμε κάνει όλο αυτό τον καιρό και σαν Δημοτικό Συμβούλιο και μέσω των φορέων του Δήμου μας και οι ομόφωνες μας αποφάσεις, τις οποίες τις έχουμε όλες κοινοποιήσει στα αρμόδια άργωνα αλλά και σε όλους τους αυτοδιοικητικούς της Κορινθίας, γίναν δεχτές. Καταφέραμε και πείσαμε ούτως ώστε η μελλοντική πιθανή πρόταση που θα εκφραστεί πιστεύω και στο νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση μέχρι τέλος Μαΐου στη Βουλή, ότι ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας θα είναι πραγματικά ένας Δήμος ο οποίος θα συνενωθεί μόνο με το σημερινό Δήμο Αγίων Θεοδόρων και δεν θα πειραχτούν και τα διοικητικά του όρια. Κύριε Γεωργίου, μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η πρότασή σας αυτή στηρίζεται σε θέσεις αλαζονίας ή αν θέλετε υπεροψίας? Πολύ σωστά το ρωτάτε και ήσασταν μέσα στη διοικούσα όταν πραγματικά ανέφερα ότι εμείς προσπαθούμε να πείσουμε για το σωστό των απόψεών μας βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι από μια άποψη υπεροψίας βλέποντας ή θέλοντας να διασφαλίσουμε τα κεκτημένα μας.